Πανηγυρίζει ο ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Νικολάου στην Αλεξανδρούπολη την Παρασκευή 6 Δεκεμβρίου. Τιμάμε λοιπόν τον Άγιο μα και φέτο ε, το απόγευμα τη Πέμπτη θα κάνουμε τον Πανηγυρικό Εσπερινό. Το πρωί της Παρασκευής θα κάνουμε την πανηγυρική θεία λειτουργία και μετά τη λιτάνευση της ιεράς εικόνας του και του ιερού του λιψάνου, που μας το έδωσαν από τον μπάρι της Ιταλίας, όπου φυλάσσονται τα λίψανα του από τότε που τα έκλεψαν από, την, από τα μοίρα της ηλικίας. Έχουμε το τεμάχιο του λιψάνου του και θα κάνουμε τη λιτάνευση της εικόνας του και του λιψάνου του. Στην πόλη μας έχει ακόμα πιο δυναμική τη συμβολική του παρουσία ο Άγιος. Η Αλεξανδρούπολη δεν ήταν μια πόλη που έγινε και έπειτα έκτισε και ναό του Αγίου Νικολάου. Πρώτα έγινε ο ναός του Αγίου Νικολάου και όπως το λέμε συχνά γύρω από τη σκιά των καμπαναριών του χτίστηκαν τα πρώτα σπίτια και δημιουργήθηκε η πόλη. Μια πόλη χριστιανική, ελεύθερη, ορθόδοξη όπως ήθελαν οι πρόγονοί μας και έφτασε να είναι η σημερινή μας Αλεξανδρούπολη συνέχεια εκείνης της μικρής πολύχνης. Το απόγευμα της 5ης, 5 Δεκεμβρίου στις 7 το απόγευμα πριν την έναρξη του Εσπερινού θα πραγματοποιηθεί η υποδοχή της ιστορικής εικόνας της Παναγίας της Δαδιάς. Έπειτα θα τελεστεί ο Μέγας Πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός χωροστατούντος του Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης Θεόφιλου. Έχουμε προσκαλέσει φέτος τον Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης Φιλόθεο προκειμένου να δει, όπως το έχω συνεννοηθεί και με εκείνον, να δει την πόλη και το ναό και την ιστορία του προκατόχου του, του γεροντός του Αγίου Πρώην Θεσσαλονίκης, ε, τον οποίον κρατά και περιποιείται με πολύ σεβασμό στην Θεσσαλονίκη ε, και διάγει εκεί πια το 90ο έτος της ηλικία του. Ανήμερα της εορτής το πρωί από τις 7 θα τελεστεί ο όρθρος και η πανηγυρική αρχιερατική θεία λειτουργία. Αμέσως μετά θα πραγματοποιηθεί η λιτάνευση της εικόνας του Αγίου Νικολάου στους δρόμους της πόλεως. Με πολύ χαρά προσκαλούμε τους πάντες και τους επισήμους που θα είναι, αλλά και οι απλοί άνθρωποι που έρχονται και την παραμονή και ανήμερα με πολύ σεβασμό, ξέρετε διδάσκομαι εγώ, εγώ διδάσκομαι ο Επίσκοπος από το σεβασμό των απλών χριστιανών μας στον Άγιό μας. Τώρα δεν είμαστε μια πόλη ναυτική μόνο, δεν είμαστε ψαράδες οι πρώτοι κάτοικοι που ήταν στην περιοχή μας, είμαστε μια κοσμοπολίτικη περιοχή με πολλέ δραστηριότητες και όμως ο σεβασμός στον Άγιο διδάστηκε σε μένα. Έρχονται το απόγευμα, έρχονται τη νύχτα οι Αλεξανδρουπολίτες να τιμήσουμε τον παππού μας, τον Άγιό μας. Την άλλη μέρα, την άλλη μέρα το απόγευμα, την τρίτη μέρα να σπαστούν την εικόνα και το λείψανο. Αυτό είναι κάτι που γεμίζει με ευθύνη και εμάς αλλά και τα νέα παιδιά μας για το πώς θα συνεχίσουν αυτήν την παράδοση στον τόπο μας.